Παρατηρείται γενικότερα ότι υπάρχει μία τάση, τουλάχιστον στα εφηβικά χρόνια, στους εφήβους κυρίως, μια αυτοκαταστροφική τάση, η οποία δεν ξέρουμε από πού πηγάζει πολλές φορές. Πηγάζει από το διαδίκτυο, όπως έχουμε δει άλλες φορές. Πηγάζει από το οικογενειακό περιβάλλον και μία αυτοκαταστροφική τάση, που εσύ θα μας τα πεις καλύτερα, ίσως είναι και η αιτία η οποία μπορεί να οδηγήσει πολλές φορές και σε μία αυτοκτονική τάση. Ναι, ξεκινώντας από το τελευταίο που ανέφερες, Ελευθέρη, θα μιλήσουμε ότι, και θα πούμε ότι η αυτοκτονία είναι η δεύτερη αιτία θανάτου στους εφήβους μετά τα τροχαία από την ηλικία των 14 έως 18 ετών. Από εκεί και πέρα, αν δεχτούμε και το δεχόμαστε τουλάχιστον εμείς οι παρικούντες στην ψυχική υγεία, το ότι τελικά ο χαρακτήρας του ανθρώπου κατά ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό πλάθεται κατά κύριο λόγο μέσα στην οικογένεια, άρα το οικογενειακό περιβάλλον είναι και το κύριο αυτό το οποίο πλάθει το χαρακτήρα. Σαφώς από εκεί πέρα υπάρχουν χίλιες δυο άλλες επιδράσεις οι οποίες έρχονται από το διαδίκτυο, όταν το παιδί έρθει σε επαφή με το διαδίκτυο ή με τους συνομιλίκους του ή με την παρέα, τέλος πάντων. Αλλά ωστόσο μιλούμε για κυρίως το οικογενειακό περιβάλλον, είναι αυτό το οποίο είτε επιβαρύνει είτε βοηθάει, ούτως ώστε θωρακίζει δηλαδή το παιδί ως προς την ψυχική υγεία. Μιλώντας βεβαίως για αυτοκτονική συμπεριφορά, για αυτοχειρία σε παγκόσμιο επίπεδο, μιλούμε ότι είναι σχετικά μικρά τα ποσοστά. Και ειδικά ακόμα μικρότερα είναι τα ποσοστά στην Ελλάδα, όταν μιλάμε για πετυχημένες αυτοχειρίες, πετυχημένες δηλαδή αυτοκτονίες. Μιλάμε δηλαδή για ποσοστά 8,2 περίπου σε 100.000. Σχετικά μικρό το ποσοστό, έστω και αν δεν είναι αμεληταίο, υπό την έννοια ότι. Στην Κρήτη μας διαφοροποιούνται τα στοιχεία. Στην Κρήτη μας διαφοροποιούνται τα στοιχεία και υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η Κρήτη δυστυχώς δεν φιγουράρει στις τελευταίες θέσεις. Όπως... Νομίζω μας έχει φέρει και ένα σχετικό πίνακα. Παρακαλώ, αν μπορούμε να τον δούμε, όπου δείχνει τα στοιχεία της αυτοκτονικότητας, να το περιγράψω έτσι αυτόν τον όρο, στην επικράτεια και συγκεκριμένα και στην Κρήτη. Ακριβώς. Δεν είναι αυτός, δεν είναι αυτή η, αυτός ο πίνακας ο οποίος θέλουμε. Εδώ είμαστε λοιπόν. Είναι, εδώ η συγκεκριμένο είναι για τον Ιούνιο του 2018. Ήταν ένας πολύ κακός μήνας για την Κρήτη, οφείλουμε να πούμε, σε αυτοκτονίες, σε επιτυχημένες αυτοκτονίες. Και αυτό φαίνεται από τα ποσοστά τα οποία ουσιαστικά φτάνουμε. Είναι από την κλίμακα, από τη μη κυβερνητική οργάνωση η οποία ασχολείται με τις αυτοκτονίες αποκλειστικά. Και νομίζω ότι ήταν ένας πολύ κακός μήνας και φαίνεται ότι η Κρήτη στη συγκεκριμένη, στο συγκεκριμένο μήνα φιγουράρει στην 20% των αυτοκτονιών ανά την Ελλάδα. Οι περισσότερες δηλαδή. Οι περισσότερες στην Κρήτη των 600.000 κατοίκων. Περισσότερες από την Αττική, από τη Μακεδονία. Περισσότερες, πολύ περισσότερες από την Αττική, από τη Μακεδονία. Βεβαίως εδώ μιλάμε, οφείλουμε να πούμε ότι είναι για τον Ιούνιο του 2018, που ήταν ένας πολύ κακός μήνας. Αν θα μιλήσουμε για άλλες περιόδους, μεγαλύτερες περιόδους. Η Κρήτη θεωρούμε ότι φιγουράρει στη δεύτερη θέση. Στη δεύτερη θέση. Εδώ τα ποσοστά που βλέπουμε, Νίκο, δεν έχει να κάνει αποκλειστικά με την τάση που μπορεί να έχει ένας έφηβος. Περιγράφονται στοιχεία που αφορούν και μεγαλύτερους ανθρώπους σε ηλικία, οι οποίοι αποπειράθηκαν. Ακριβώς. Εδώ μιλάμε και για μεγαλύτερους ανθρώπους σε ηλικία. Έτσι. Και όταν μιλάμε για εφηβικές αυτοχειρίες, μιλάμε για, ανάλογα με τις πετυχημένες αυτοκτονίες, ανάλογα με την έρευνα. Μιλούμε ανά μία πετυχημένη αυτοκτονία, υπάρχουν από, ανάλογα με την έρευνα πάντα, από 20 έως 40 πετυχημένες απόπειρες. Βλέπουμε δηλαδή, εδώ πέρα την επόμενη κάρτα. Κλίμακα, 2013-2015. 2013-2015 είναι τα στοιχεία τα οποία έχουν συγκεντρωθεί. Ακριβώς. Δεν έχει γίνει κάτι ανάλογο σε επίπεδο έρευνας μέχρι και σήμερα, αλλά νομίζω ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα. Βλέπουμε την Κρήτη μας λοιπόν εδώ, ότι στο σύνολό της το 2013. Έτσι, είχε τα μεγαλύτερα ποσοστά αυτοκτονικότητα σε όλη την Ελλάδα. Αλλά και το 2014, βλέπουμε το κόκκινο ουσιαστικά, βέβαια, και το 2015 από εκεί και πέρα είχε πολύ ψηλά ποσοστά αυτοκτονικότητα. Εξηγείται αυτό κάπως. Ναι, νομίζω ότι πολλές φορές έχουμε προσπαθήσει να το εξηγήσουμε. Δηλαδή, το γεωγραφικό κομμάτι του ζητήματος έχει να παίξει ρόλο στο κομμάτι των αυτοκτονιών. Ίσως το γεωγραφικό κομμάτι, ίσως αν θέλεις. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που κάποιοι έχουν αναλύσει και κάποιοι έχουν μιλήσει. Και που χαρακτηρίζουν τον πληθυσμό. Και που χαρακτηρίζουν τον πληθυσμό. Ακριβώς, ίσως μιλούμε για έναν εγωισμό. Έναν εγωισμό ο οποίος ετρώθη, ο οποίος χτυπήθηκε πολύ την περίοδο της κρίσης. Μιλούμε για έναν εγωισμό που ανάλογα, ο οποίος βασιζόταν στο πορτοφόλι του καθενός κριτικού και σε εκείνη την περίοδο της κρίσης ο κριτικός δεν μπορούσε με κάποιο τρόπο να ανταπεξέλθει έξω και στις βασικές του ανάγκες. Αυτό χτυπάει τον εγωισμό και με κάποιο τρόπο κάποιος αισθάνεται πάρα πολύ άσχημα, πάρα πολύ δύσκολα. Όπως δυστυχώς έχω πει πολλές φορές, δεν είχε μόνο η οικονομία μας ξύλινα πόδια, αλλά και η ψυχική μας υγεία είχε ξύλινα πόδια.
Αυτό λοιπόν δείχνει το ότι τελικά ένας άνθρωπος ο οποίος βασίζεται στα χρήματά του ή αν θέλεις στα υπάρχοντά του τόσο ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες της ζωής, με κάποιο τρόπο χάνει αυτό το οποίο είχε σαν βάση του και άρα λοιπόν αισθάνεται πάρα πολύ άσχημα και μπαίνει στη διαδικασία και να κάνει το πετυχημένο, την πετυχημένη αυτοκτονία. Ωστόσο, βεβαίως πίσω από αυτές τις περιπτώσεις, τη συντριπτική πλειοψηφία τόσο των εφήβων που μιλάμε σήμερα, όσο και των ενηλίκων Ελευθέρη, υπάρχει παθολογία. Και όταν μιλάμε υπάρχει παθολογία, σε ποσοστά ανάλογα με την έρευνα, από 60 με 90% υπάρχει κατάθλιψη. Έτσι. Δηλαδή, είμαι καταθλιπτικός, δεν το έχω καταλάβει, δεν έχω μπει στη διαδικασία να λάβω αγωγή, δεν έχω μπει στη διαδικασία να κάνω ψυχοθεραπεία. Άρα λοιπόν μπαίνω από εκεί πέρα, αισθάνομαι ότι χάνω τα υπάρχοντά μου, ναι. Αισθάνομαι ότι χάνω αυτά τα οποία είχα και με κάποιο τρόπο αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα και κάνω την πετυχημένη αυτοκτονία. Το δεύτερο στοιχείο αφορά το κομμάτι της χρήσης ή κατάχρησης των όπλων, το οποίο ίσως έχουμε κάποιο γράφημα εδώ, ναι. Που φαίνεται ότι οι πετυχημένες αυτοκτονίες με τη χρήση των όπλων στην Κρήτη είναι αυτοκτονίες οι οποίες φιγουράρουν στην πρώτη θέση. Αυτό φαίνεται από κάποιο γράφημα το οποίο υπάρχει. Δεν ξέρω αν είναι αυτό, αυτοκτονίες στην Ελλάδα 2010-2015. Αυτό δείχνει τις αυτοκτονίες από το 2010 έως το 2015. Ανάλογα με την χρήση των όπλων, λοιπόν, φαίνεται ότι φιγουράρουμε στην πρώτη θέση και έστω και αν αυτές οι αυτοκτονίες έγιναν κατά κύριο λόγο από όπλα τα οποία ήταν κυνηγητικά και νομίμως τα κατήχαν νόμιμα αυτοί οι οποίοι έκαναν την πετυχημένη αυτοκτονία, ωστόσο φαίνεται ότι η κουλτούρα αυτή της διάχυσης των όπλων, της νομιμοποίησης των όπλων στο συλλογικό ασυνείδητο, αν το θέλεις, του κριτικού, δεν βοηθάει καθόλου, γιατί κάποιος ο οποίος έχει το όπλο, ο οποίος έχει το πρόβλημα, ο οποίος φλερτάρει με την κατάθλιψη, ο οποίος βρίσκεται σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δυνητικά μπορεί να κάνει το πετυχημένο, δεδομένου ότι έχει την αμεσότητα ως προς το στοιχείο το οποίο θα μπορούσε να κάνει την πετυχημένη αυτοκτονία. Και ένα τρίτο στοιχείο, ειδικά σε παλιότερες αυτοχειρίες τις οποίες είχαμε, έχει να κάνει κυρίως στους αγροτικούς και ημιαστικούς πληθυσμούς με τη χρήση των φυτοφαρμάκων. Όπου υπήρχε μάλιστα ένα φυτοφάρμακο που, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, δεν υπάρχει πλέον, το περίφημο Lanaid, όπου αυτό το φυτοφάρμακο είχαν αυτοχειριαστεί πάρα πολλοί κόσμος στο παρελθόν. Έτσι. Άρα λες ότι επειδή αφενός η οπλοχρησία και κατά δεύτερον το ότι είμαστε μια αγροτική περιοχή που πολλοί κόσμος έχει στις αποθήκες του, ας πούμε, κάποια ισχυρά φάρμακα, φυτοφάρμακα, ας πούμε, τους δελέασε περισσότερο πάνω στην ψυχοπαθολογία στην οποία βρισκόντουσαν. Ακριβώς. Όπως επίσης. Να προχωρήσει το απενονοημένο. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε αμελητείο ότι η Κρήτη φιγουράρει στις πρώτες θέσεις ως προς τη χρήση ή ως προς την κατάχρηση του αλκοόλ, αν θέλεις. Ηλικιωμένος, αλκοολικός, μοναχικός, είναι εν δυνάμει ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να κάνει την πετυχημένη αυτοκτονία. Είναι πολύ επικίνδυνο τόσο να κάνει. Έχει φέρει ένα γράφημα συγκλονιστικό σε στοιχεία και θέλω παρακαλώ να πάμε να το πούμε γιατί έχει αποτυπωθεί μέσα σε λίγες γραμμές, μέσα σε δύο στήλες το τι, ποια είναι τα σημεία εκείνα που επιλέγουν κάποιοι να δώσουν τέλος στη ζωή τους σε πανελλαδικό επίπεδο, σε επίπεδο επικράτειας και εκεί υπάρχει ένα στοιχείο που αναφέρεται στα ενετικά τείχη του Ηρακλείου. Και το αναφέρω αυτό, Νίκο, γιατί το τελευταίο διάστημα δεν έχουμε ακούσει και λίγα. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι επιχείρησαν να δώσουν ένα τέλος στη ζωή τους και από την άλλη υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είτε από απροσεξία είτε από την έλλειψη κάποιου πλέγματος ασφαλείας, έτσι, κάποιο εμποδίου ασφαλείας, έπεσαν τελικά από τα ενετικά τείχη. Και βλέπω με έκπληξή μου ότι εμπεριέχεται το συγκεκριμένο σημείο μέσα σε μια μεγάλη έρευνα η οποία έχει πραγματοποιηθεί σε επίπεδο χώρας. Σε επίπεδο χώρας και βλέπουμε ότι ο Ιστιμός του Κορίνθου φιγουράρει πάντα στην πρώτη θέση. Ίσως είναι το πιο έτσι, εμβληματικό σημείο από το οποίο κάποιος μπορεί να κάνει την πετυχημένη αυτοχειρία. Και από εκεί και πέρα και τα ενετικά τείχη φιγουράρουν ουσιαστικά στην τρίτη θέση. Έστω και αν τα στοιχεία είναι πάντα από την κλίμακα. Γιατί τα ενετικά τείχη? Ξέρεις, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια μιμητική συμπεριφορά. Στις αυτοκτονίες υπάρχει ως ένα σημείο μιμητική συμπεριφορά. Είναι και αυτό ένα στοιχείο το οποίο μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει. Αυτό έχει φανεί και από έρευνες, έτσι. Όταν μιλάμε για μιμητική συμπεριφορά, οι πρώτοι οι οποίοι μελέτησαν τη μιμητική συμπεριφορά η οποία δυνητικά υπάρχει στις αυτοχειρίες ήταν οι Αυστριακοί, μάλιστα, οι οποίοι φάνηκε ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των κατοίκων της Βιέννης, κατά τα έτη 83 με 86, έκαναν πετυχημένες αυτοκτονίες πέφτοντας στις ράγες του ηλεκτρικού. Όταν το 87 με κάποιο τρόπο
η κυβέρνηση, η κεντρική κυβέρνηση της Αυστρίας αποσιώπησε τα γεγονότα τα οποία συνέχισαν να υπάρχουν, θεώρησε ότι τα ΜΜΕ δεν έπρεπε να μεταδίδουν και το μετέδιδαν μόνο επιγραμματικά σαν γεγονός, ναι. Τότε είχαμε μείωση των αυτοχειριών, των πετυχημένων αυτοχειριών κατά 50%. Στη συγκεκριμένη Άρα το κομμάτι του μιμητισμού υπάρχει. Υπάρχει, μάλιστα. Και σε επίπεδο, για παράδειγμα, θεωρώ ότι είναι ένα στοιχείο αυτό βεβαίως. Από εκεί και πέρα, ξέρεις. Τι πρέπει να γίνει από την άποψη ότι έχω αναφερθεί και σε συζήτησή μας που έχουμε κάνει και πίσω από τις κάμερες, το τι θα μπορούσε να γίνει έτσι ώστε να αποτραπεί έστω και την τελευταία στιγμή μια πιθανή αυτοκτονία ή ενδυνάμει αυτοκτονία, γιατί γνωρίζουμε τα μέρη πάνω κάτω. Τα γνωρίζουμε τα μέρη. Η ύπαρξη πλέγματος θα βοηθούσε πάρα πολύ. Ηρακλείου, τι θα μπορούσε να γίνει. Η ύπαρξη πλέγματος θα βοηθούσε πάρα πολύ, έτσι. Και θα βοηθούσε πάρα πολύ όχι μόνο το πλέγμα, το οποίο ίσως έχει μπει σε κάποια σημεία των ενετικών τυχών, αλλά θα βοηθούσε πολύ και μια μικρή πινακιδούλα, η οποία να υπάρχει σε συγκεκριμένο σημείο, ένα μικρό σλόγγαν αν θέλεις, το οποίο θα μπορούσε κάποιος εκείνη τη στιγμή να διαβάσει κάτι πολύ απλοϊκό, αλλά πολύ βοηθητικό για τον ίδιο στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, του στείλει η ζωή είναι ωραία, ή από κάτω, ναι. Για παράδειγμα, να υπάρχει ένα τηλέφωνο, από μια ΜΚΟ, όπως για παράδειγμα. Θα μπορούσε να αποτρέψει κάποιον ο οποίος είναι αποφασισμένος και λέει: πάω να δώσω τέλος ζωή του. Δηλαδή, θα μπορούσε να αποτρέψει, ναι. Και αυτό είναι και ένας από τους μύθους, αν θέλεις, ο οποίος υπάρχει για την αυτοκτονία. Γιατί ένας μύθος ο οποίος υπήρχε μέχρι τώρα έλεγε το ότι τελικά αυτός ο οποίος πρόκειται να το κάνει θα το κάνει ό,τι και αν γίνει. Mm-hmm. Δεν ισχύει αυτό. Το άτομο έχει φανεί από έρευνες, άτομα τα οποία ήθελαν να κάνουν πετυχημένη αυτοκτονία, ήταν πολύ αμφιθυμικά. Δηλαδή τα συναισθήματά τους πάλλοντο μέσα τους. Όταν λοιπόν ξεπέρασαν τη δύσκολη στιγμή, μάλιστα. Όταν αντιμετώπισαν το πρόβλημα, ή αν το θέλεις, όταν στην καλύτερη περίπτωση πήραν την αντίστοιχη ιατρική ή ψυχολογική βοήθεια η οποία έπρεπε να πάρουν, τα άτομα ξεπέρασαν το σκόπελο και οδήγησαν μια ζωή στη συνέχεια, η οποία ήταν μια πάρα πολύ ποιοτική, καλή ζωή, απαλλαγμένη, αν το θέλεις, σε πολλές και από την παθολογία η οποία μπορεί να υπήρχε, γιατί όπως είπα, δυνητικά. Ο ασθενής, ο άνθρωπος ο οποίος κάνει πετυχημένη αυτοκτονία, είναι ασθενής σε ένα πολύ, πολύ, πολύ μεγάλο ποσοστό. Χρήζει άμεσης βοήθειας. Νίκο, δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά επιφυλάσσομαι να το ξανανοίξουμε το ζήτημα, γιατί ενδεχομένως να αφήσαμε πολλά στην άκρη.